Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες διαδρομές που μπορεί να κάνει κάποιος, οι οποίες είναι όμορφες χωρίς να είναι απαραίτητα μεγάλες ή δύσκολες. Μία τέτοια είναι και στην αρχαία Γόρτινα. Είναι στο φαράγγι του Κόκορη, κοντά στο χωριό Ελληνικό, όπου για περίπου 1500 μέτρα να πας και άλλα τόσα να γυρίσεις, μπορείς να κάνεις ένα πανέμορφο μονοπάτι χωρίς να έχεις απαραίτητα πολύ καλή φυσική κατάσταση και χωρίς να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο. Πας με το αυτοκίνητό σου, περπατάς για περίπου μία ώρα ή αν θες να κάνεις και λίγο παραπάνω με στάσεις με πολύ χαλαρό βάδισμα, μπορείς να το κάνεις όσο θέλεις, αρκεί να έχεις αρκετό χρόνο. Και να γυρίσεις πίσω χωρίς να έχεις απαραίτητα κουραστεί πάρα πολύ. Εδώ τώρα σε αυτή τη διαδρομή βρισκόμαστε μέσα και βλέπετε τι ωραία που είναι να πεζοπορείς σε ένα πάρα πολύ ωραίο και καθαρισμένο μονοπάτι, άνετο, εύκολο και όμορφο. Είναι Σαββατοκύριακο. Επίσης, είναι μέσα Σεπτεμβρίου. Άρα, ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο πήραμε πάλι τα βουνά. Κατεύθυνσή μας είναι η Αρκαδία και πιο συγκεκριμένα το χωριό Πιάνα. Εκεί μείναμε σε ένα από τους καλύτερους ξενώνες στην Ελλάδα, στον ξενώνα Παπα-Νικόλα. Εκεί γύρω έχει πάρα πολλά σημεία ενδιαφέροντες για πολλές δραστηριότητες κάθε είδους που θα ικανοποιήσουν όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν για να ξεσκάσουν από ένα διήμερο μέχρι και ολόκληρη εβδομάδα. Μία από αυτές τις δραστηριότητες είναι και η σύντομη πεζοπορία στο Λούσιο ποταμό μέχρι το μοναστήρι του Άγιου Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτός είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Γόρτινας, αρχαία Γόρτινα, και είναι και το γεφύρι του Κόκορη. Από εδώ ξεκινάει η πεζοπορία. Shut up and sit down. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο γεφύρι του Κόκορη. Είναι ουσιαστικά ένα μνημείο και παλιότερα, επειδή υπήρχαν κάποια αυτοκίνητα που το περνούσανε για να μην επαναληφθεί, έχουν βάλει αυτές τις σιδερένιες εδώ πέρα μπάρες, οπότε δεν μπορούν να περάσουν αυτοκίνητα. Από την άλλη μεριά, από την άλλη όχθη του ποταμού, είναι η αρχαία Γόρτινα. Είναι αρχαιολογικός χώρος, μπορεί να τον επισκεφθεί οποιοδήποτε, και από εκεί περνάει ένα μέρος του μονοπατιού του Trail Μενάλου. Είναι ένα πιστοποιημένο μονοπάτι, το μοναδικό πιστοποιημένο μονοπάτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε μεγάλη απόσταση, ακριβώς μετά το γεφύρι, γράφει αρχαία Γόρτινα. Πάμε λίγο αριστερά και βρίσκουμε τον αρχαιολογικό χώρο. Ολόκληρη η περιοχή έχει πάρει την ονομασία, ο Δήμος δηλαδή της περιοχής, Δήμος Γόρτινος. Και η ονομασία έχει προέρθει από αυτόν εδώ τον αρχαιολογικό χώρο. Από τον αρχαιολογικό χώρο αυτής της πόλης, αρχαίας Γόρτινας. Ωραία. Άμα πάθεις κάτι, κουραστείς, ξέρω εγώ, καλείς το ταξί και έρχεται να σε πάρει, ακόμα και από το μονοπάτι. Και μετά από περίπου 800 μέτρα, 850 μέτρα, φτάνουμε στην Ερωτριβή. Την Ερωτριβή του μοναστηριού Ιεράς Μονής Προδρόμου. Το γράφει εδώ και η ταμπέλα.
Εδώ είναι το σιδερένιο γεφυράκι, το οποίο θα μας οδηγήσει αργότερα στο μοναστήρι, λίγο πιο πάνω από εδώ που βρισκόμαστε. Και βέβαια είμαστε δίπλα στο Λούσιο πάντα, με τα ορμητικά του νερά, γιατί εδώ δεν είναι καθόλου ομαλή η ροή, είναι αρκετά ορμητικά. Και αφού περνάμε τη γέφυρα, ανεβαίνουμε την ανηφόρα για το μοναστήρι. Εντάξει, είναι λίγο απότομη, αλλά δεν είναι μεγάλη απόσταση. Θα προλάβουμε να φτάσουμε πριν κουράσουμε πάρα πολύ. Και φτάσαμε στα 500 μέτρα υψόμετρο και αμέσως, σχεδόν απότομα, μας εμφανίζεται το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Να το. Είναι σκαρφαλωμένο στο βράχο και αγναντεύει όλη αυτή τη θέα. Στο μοναστήρι φτάσαμε την ώρα που είχαν σταματήσει οι μοναχοί να δέχονται επισκέπτες, οπότε μείναμε στην αυλή. Ήταν ευκαιρία να αναπληρώσουμε τα παγούρια μας με δροσερό νερό και να ξεκουραστούμε για λίγο μέχρι να συνεχίσουμε επιστρέφοντας στο Λούσιο και στο γεφύριο από όπου ξεκινήσαμε. Εδώ το μονοπάτι συνεχίζει προς την Μονή η Φιλοσόφου, κατά μήκος του Λούσιου προς τα πάνω και φτάνει μέχρι και τη Δημητσάνα. Εμείς δεν θα πάμε τώρα προς τα εκεί, γυρίζουμε πάλι πίσω. Αυτό νομίζω είναι το πιο ωραίο κομμάτι της διαδρομής, γιατί είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ένα τούνελ από δέντρα, φύλλα, κλαδιά και όποια ώρα και να έρθεις, ακόμα και μεσημέρι, είσαι σε σκιά, δεν έχεις πρόβλημα, δεν ζεσταίνεσαι. Το ποτάμι φροντίζει να υπάρχει δροσιά σε αυτό το σημείο. Πίσω στη γέφυρα του Κόκορη. Και μετά από την πεζοπορία, αφού είναι μεσημέρι και έχει ζέστη, επιβάλλεται μία βουτιά, μία δροσιστική βουτιά ή κατά άλλους κρύα βουτιά στα τρεχούμενα νερά στο Λούσιο ποταμό.